Ας παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο θέμα των ευρωεκλογών. Και σήμερα, κοντά μας εδώ στο στούντιο του RTV, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την υποψήφια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Θεοπίστη Κρυσταλίδου. Κυρία Κρυσταλίδου, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Που είστε απόψε εδώ κοντά μας για να σας γνωρίσουν και οι τηλεθεατές μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι να έχουμε μια εικόνα για εσάς. Κυρία Κρυσταλίδου, ξέρω ότι είστε πρόεδρος της Win Cancer και θα ήθελα να σας ρωτήσω, να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με καρκινοπαθείς. Mm-hmm. Και η πρώτη μου ερώτηση θέλω να εστιάσει εκεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι ανάγκες των καρκινοπαθών στη χώρα μας για τη βελτίωση της ζωής τους και τι περισσότερο μπορεί να γίνει. Καταρχάς, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σας. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, για εμάς τους υποψηφίους που δεν έχουμε αναγνωρισιμότητα μεγάλη, να μας δίνετε το βήμα για να παρουσιάσουμε και εμείς το βιογραφικό μας και τον εαυτό μας, την υποψηφιότητά μας, για να μπορέσουν να μας γνωρίσουν και να μας αξιολογήσουν οι Έλληνες που σε μία εβδομάδα από τώρα θα βρίσκονται στις κάλπες για τις ευρωεκλογές. Πραγματικά είμαι πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Win Cancer. Το Win Cancer ξεκίνησε το 2016 ως βιωματικό ημερολόγιο από τον σύζυγό μου, τον Δημήτρη Τοσιάχο. Ο Δημήτρης αντιμετώπισε για τρίτη φορά στη ζωή του το 2016 τον καρκίνο και εκείνη την τρίτη φορά ήθελε να βγει δημόσια και να μιλήσει για τη μάχη του και για την ασθένεια με την ελπίδα να προσπαθήσει να σπάσει το στίγμα που έχει η νόσος, αλλά και με την ελπίδα να βοηθήσει στην εξωστρέφεια των ασθενών με καρκίνο, γιατί, ξέρετε, ακόμα και σήμερα, ενέτη 2024, δεν μιλάμε για τον καρκίνο και ειδικά και στην επαρχία οι οικογένειες θέλουν να κρύβουν τη μάχη και δυστυχώς αυτό δημιουργεί έναν φόβο για την νόσο, φόβο για την πρόληψη. Και είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος προσπαθούμε με το Win Cancer να τον σπάσουμε. Οι ανάγκες των ασθενών είναι πολλές. Οι ανάγκες των οικογενειών είναι πολλές. Οι ανάγκες των φροντιστών είναι πολλές. Οι ανάγκες των νοσοκομείων μας, των ογκολογικών νοσοκομείων είναι πολλές. Αλλά θεωρώ πως τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2019, έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια όσον αφορά τους ογκολογικούς ασθενείς. Βλέπουμε για πρώτη φορά ότι υπάρχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης. Σας θυμίζω το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, που ήταν η πρώτη προσπάθεια της χώρας μας εστιασμένα να επενδύσει στην πρόληψη. Είδαμε τα πολύ ωραία αποτελέσματα, ότι 20.000 γυναίκες σώθηκαν, βρήκαν δηλαδή σε πρώιμο στάδιο τον καρκίνο, τον αντιμετώπισαν. Πολλές από αυτές δεν χρειάστηκε καν να κάνουν χημειοθεραπεία. Ο Υπουργός Υγείας πρόσφατα ανακοίνωσε το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που αφορά και τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, αλλά και τα καρδιαγγειακά. Και αν θέλετε λίγο να συνδέσουμε και το κομμάτι της Ευρωβουλής, όλο αυτό το πρόγραμμα θα τρέξει από το Ταμείο Ανάκαμψης, με χρηματοδοτικό εργαλείο δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που δεν ψήφισε η αντιπολίτευση. Κυρία Κρυσταλίδου, μιας και θα είστε υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι στιγμής έχει ένα χρόνο μετά από τις προηγούμενες εκλογές που είναι αυτή τη στιγμή ξανά και ο κόσμος την εξέλιξε, της έδωσε ένα μεγάλο και σεβαστό ποσοστό. Είστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχει κάνει στο κομμάτι της υγείας? Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλα, εννοεί, θα υπάρχουν και άλλα που έχει βάλει και έχει προγραμματίσει και τώρα με τις ευρωεκλογές και με μια καλύτερη παρουσία εκεί, με περισσότερους από εσάς υποψήφιους που μπορείτε να εκπροσωπήσετε την Ευρώπη, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα? Αυτό είναι το ζητούμενο και για τις ευρωεκλογές και αυτό ζήτησε και ο Πρωθυπουργός, να βγει ενισχυμένος από αυτή τη διαδικασία, να έχει περισσότερους ευρωβουλευτές η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας που ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί από εκεί θα διαπραγματευτούμε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, το νέο Ταμείο Ανάκαμψης από εκεί θα προκύψει, από την Ευρωβουλή που θα προκύψει στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Η κυβέρνηση έχει κλείσει ένα χρόνο έτσι, μάλλον ανανέωσε τη θητεία της εδώ και ένα χρόνο.
έχει επενδύσει στην υγεία. 6.500 νέες προσλήψεις προσωπικού θα γίνουν. 481 εκατομμύρια επιπλέον για την υγεία θα δοθούν. 12,8 δισεκατομμύρια είναι ο προγραμματισμός για την υγεία ως χρηματοδότηση. 80 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα θα ανακαινιστούν. 156 κέντρα υγείας. Και όπως σας ανέφερα, το πολύ φιλόδοξο και πρόγραμμα της πρόληψης, όπως επίσης έχουμε εστιάσει και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γίνεται πραγματικά επένδυση στην υγεία. Είναι προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχουμε δει ακόμα τα αποτελέσματα που θέλουμε να δούμε. Ένα νέο ογκολογικό νοσοκομείο θα κατασκευαστεί στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης θα έχει αλλάξει όλο το εσύ. Εσύ, σαν Θεοπίστη Κρυσταλλίδου, πώς σας έγινε η πρόταση και τελικά θέλετε να κατέβε, αποφασίσατε να είστε υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία? Καταρχάς, μια τέτοια πρόταση καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ τιμητική από μόνη της. Όταν σε Συγγνώμη που διακόπτω και αν δεν κάνω λάθος, είστε και γραμματέας αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, είμαι γραμματέας εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας. Έχω μια διαχρονική πορεία στην παράταξη. Θεωρώ όμως ότι δεν ήταν μόνο αυτό το κριτήριο η επιλογή του ονόματός μου και του βιογραφικού μου. Έχω προϋπηρεσία και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ και το κομμάτι αυτό της κοινωνίας των πολιτών, ενώ του Win Cancer με το οποίο ασχολούμαι, έπαιξε το ρόλο του. Φυσικά για μένα που προέρχομαι από την επαρχία, η καταγωγή μου είναι από τη Δυτική Μακεδονία, από την Πτολεμαΐδα. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή για μια γυναίκα που ασχολείται με την πολιτική και όλοι ξέρουμε όσοι είμαστε στην επαρχία πόσο δύσκολο είναι τελικά να φτάσει σε υψηλά επίπεδα πολιτικά. Θεωρώ ότι όλα αυτά παίξαν το ρόλο τους και δεν θα μπορούσα να πω όχι σε μια τέτοια πρόταση. Επίσης, εγώ είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος, είμαι υπάλληλος στο Αττικό Νοσοκομείο και θέλω με την υποψηφιότητά μου να υπερασπιστώ το δικαίωμα του εκλέγεσθε που έχουμε όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες και αυτό φρόντισα να κάνω σε όλη την προεκλογική μου εκστρατεία. Κυρία Κρυσταλλίδου, το προσωπικό σας όρομα, ο προσωπικός σας στόχος που έχετε θέσει, αν εκλεγείτε, ποιος είναι? Πιστεύω πολύ στις συνεργασίες, πιστεύω πολύ στις ομάδες που δουλεύουν, πιστεύω πολύ στη συνένεση, πιστεύω πολύ στην Ευρώπη, στην Ένωση της Ευρώπης. Θα ήθελα να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε, εμείς ως Win Cancer μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου απευθυνθήκαμε στην πολιτεία για ένα πολύ σοβαρό θέμα για το δικαίωμα στη λύθη των ανθρώπων που είχαν εμπειρία καρκίνου. Τι σημαίνει το δικαίωμα στη λύθη? Οι άνθρωποι με εμπειρία καρκίνου δεν είχαν το δικαίωμα αφού τα καταφέρανε, αφού είχαν αντιμετωπίσει την νόσο, να κάνουν ασφάλεια ζωής. Τι σήμαινε όμως αυτό? Δεν μπορούσα. Ναι, καμία ασφαλιστική εταιρεία μετά από την περιπέτειά τους δεν τους ασφάλιζε. Και τι σήμαινε αυτό, πέρα από τις παροχές που θα μπορούσαν να έχουν? Τώρα γίνεται αυτό? Ναι, από τις 26 Τρίτου του 2024 υπάρχει ο κώδικας διοντολογίας των ασφαλιστικών εταιριών. Πήγαμε λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Χατζηδάκη, και του είπαμε ότι υπάρχει μια αδικία. Τιμωρούμε ουσιαστικά τους ανθρώπους που τα κατάφεραν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ασφάλεια ζωής, που σημαίνει ότι θα έχουν πρόσβαση και σε χρηματοδοτικά εργαλεία από τράπεζες. Γιατί ξέρετε ότι ένας Έλληνας ή μια Ελληνίδα με εμπειρία καρκίνου δεν μπορούσε να πάρει δάνειο μετά. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να πάρει το σπίτι των ονείρων του ή να επενδύσει στην επιχείρησή του, γιατί δεν θα είχε τη δυνατότητα να κάνει ασφάλεια ζωής. Η πολιτεία άκουσε, ευτυχώς. Έκανε την παρέμβασή της στον ιδιωτικό τομέα που είναι ασφαλιστικές εταιρείες. Ευτυχώς οι ασφαλιστικές εταιρείες κατάλαβαν ότι οι άνθρωποι πρέπει να μπαίνουν πάνω από τους αριθμούς. Και τελικά στις 26 Τρίτου υπογράφηκε, όπως σας είπα, ο κώδικας διοντολογίας των ασφαλιστικών εταιρείων. Και τώρα πια οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με εμπειρία καρκίνου μπορούν να κάνουν ασφάλεια ζωής. Και σήμερα, ξέρετε, Κυριακή, η πρώτη Κυριακή του Ιούνιου, είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που επιζήσανε από τον καρκίνο. Άρα για τη χώρα μας είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα. Και για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, βλέποντας ότι οι συνεργασίες
μπορούν να οδηγήσω θετικά αποτελέσματα. Με αυτόν τον γνώμονα μπαίνω κι εγώ σε αυτή τη μάχη και θα διεκδικήσω συνεργασίες, κυρίως για τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις από τις Βρυξέλλες και ιδίως για τους καρκινοπαθείς, γιατί το έχω ζήσει την νόσο από μέσα και θα ήθελα πολύ και έχω πολλά να προσφέρω. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εστιάσει τον καρκίνο. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον καρκίνο από το 2018. Τα πρώτα αποτελέσματα, τα θετικά, τα βλέπουμε. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε και θα ήθελα πολύ να δουλέψω σε αυτό. Και είναι πραγματικά, θα είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι που τα έχουν καταφέρει να μην έχουν και κάποια πλεονεκτήματα που μέχρι στιγμής ούτε καν τα φανταζόταν και ίσως και να στεναχωριούνταν κιόλας. Έτσι, είχαμε στο περιθώριο. Μα βέβαια, τους εμποδίζαμε να κάνουν ομαλή επανένταξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ήταν σαν να τους τιμωρούσαμε που τα καταφέρανε. Και σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά. Τα παιδιά που νοσούσαν σε μικρή ηλικία δεν είχαν τη δυνατότητα να φτιάξουν τη ζωή τους όπως όλα τα άλλα παιδιά. Και αυτό νομίζω ότι ήταν το πιο σημαντικό από όλα, το πιο σημαντικό επίτευγμα και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Συγχαρητήρια θα σας πω και εγώ και θα ήθελα πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας, αν θέλετε να απευθύνετε ένα δικό σας μήνυμα, έτσι ώστε οι πολίτες την Κυριακή στις 9 Ιουνίου, γιατί να ψηφίσουν τη Θεοπίστη Κρυσταλλίδου. Καταρχάς θα ήθελα να ψάξετε λίγο το βιογραφικό μου. Και ένσημα έχω και πορεία έχω, δεν είμαι ουρανοκατέβατη. Έχω δώσει τα διαπιστευτήριά μου και θα σας ζητούσα να αναζητήσετε όλα τα βιογραφικά όλων των υποψηφιών από όλα τα κόμματα και να επιλέξετε ανθρώπους που σας μοιάζουν, ανθρώπους που ζουν και εκείνοι τα δικά σας προβλήματα για να μπορούν να υπερασπιστούν τις λύσεις τους στις Βρυξέλλες. Και αν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, κάπου στη μέση του ψηφοδελτίου θα δείτε και το όνομά μου. Κυρία Κρυσταλλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και σας ευχόμαστε κι εμείς από εδώ, από τα στούδια του RTV, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Να είστε καλά.